Χαίρετε. Κάνουμε ένα διαγωνισμό. Θέλετε να λάβετε μέρος? Χαίρετε. Χαίρετε. Θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας? Τι διαγωνισμό? Θα σας κάνουμε μια ερώτηση και αν απαντήσετε σωστά θα κερδίσετε μια βιβλιοθήκη. Μάλιστα. Εντάξει. Ποια είναι αυτή η ερώτηση? Να περάσουμε. Περάστε. Η ερώτηση είναι, ποιανής χώρας πρωτεύουσα είναι το Παρίσι? Της Γαλλίας, της Ιταλίας ή του Σουδάν? Του Σουδάν. Για προσέξτε, για σκεφτείτε λιγάκι. Της Ιταλίας. Σας παρακαλώ, μην πιάζεστε. Για σκεφτείτε καλύτερα. Της Γαλλίας. Μπράβο, συγχαρητήρια, το βρήκατε. Πολύ ωραία. Κερδίσατε λοιπόν τη βιβλιοθήκη που λέγαμε, η οποία συνοδεύεται με μια σειρά μορφωτικών βιβλίων, η τέλεια γνώση. Θα σας στοιχήσει μόνο 30.000 δραχμές. Ευχαριστώ ρε παιδιά. Θα πάρω μόνο τη βιβλιοθήκη που κέρδισα. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρετε και τα βιβλία. Πάνε μαζί. Αυτός είναι ο κανονισμός. Δηλαδή, στην ουσία δεν κέρδισα τίποτα. Βεβαίως και κερδίσατε. Τι κέρδισα? Τη βιβλιοθήκη. Ωραία. Δώστε την. Μα δεν είπαμε. Πρέπει να πάρετε και τα βιβλία. Τι να την κάνετε τη βιβλιοθήκη χωρίς να έχετε τα βιβλία? Δεν μου λέτε κάτι ρε παιδιά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σοβαρό. Να σας αφήσω την αστεία. Έχω ένα παιδί και θέλω να το αγοράσω μερικά χρήσιμα βιβλία που να το βοηθήσουν. Αυτά τα βιβλία είναι χρήσιμα. Αν τα αγοράσω θα του κάνουν καλό. Θέλω όμως να μου απαντήσετε ειλικρινά, ε? Να σας πω την αμαρτία μου, δεν τα έχω διαβάσει. Τι να σου πω τώρα. Πάρε μόνος σου και δες. Όλη η ορεινή περιοχή της Αρκαδίας είναι άγωνη. Δεν παράγει πολλά πράγματα και ειδικά το χωριό μας. Φτωχά μέρη. Δεν είναι όπως εδώ. Αυτό που κάνουμε τώρα και ερχόμαστε εδώ για να δουλέψουμε μπας και εξασφαλίσουμε το λάδι της χρονιάς μας, το κάνανε θυμάμαι και οι πατεράδες μας. Δεν έχει λάδι εκεί πάνω. Μας λείπει το λάδι και είναι αναγκαίο που να πάρει ευχή. Προπολεμικά που λες, που δεν υπήρχαν δρόμοι και αυτοκίνητα, οι πατεράδες μας έβαζαν το σακούλι τους στον ώμο και ερχόντουσαν ποδαρόδρομο, μέρες και νύχτες, μέσα στα κρύα. Για να βγάλουν το λαδάκι της χρονιάς τους έλειπαν από τα σπίτια τους μήνες. Κατάλαβες κυρία δασκάλα. Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν κάπως καλυτερέψει. Αλλά και εμείς που αναγκαζόμαστε να κατεβαίνουμε από τα βουνά, σημαίνει πως η φτώχεια είναι φτώχεια. Κατάλαβες. Κοιτάξτε πόσους εργάτες έφερε ο παπάς. Εκτός από αυτές τις σελίτσες που βλέπετε εδώ πέρα, που είναι δικές μου, όλες οι άλλες ανήκουν στο μοναστήρι. 5.000 ρίζες. Πατέρα, κοίτα πόσες μάζεψα. Μπράβο.
Είδες δουλειά. Πατέρα, πόσο λάδι θα βγάλουμε από αυτές εδώ? Πόσο? Μια τηγανιά πατάτες. Πώς μου είπες πως σε λένε, το ξέχασα. Χρυσάνθη. Δεν μου είπες όμως σε ποια τάξη πας. Και αυτό το είπα, στη Δευτέρα. Το ξέχασα κι αυτό. Τι γίνεται τώρα που το παιδί κάνει απουσίες και θα χάσει τη χρονιά του? Έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βλέπεις, δεν έχουμε που να την αφήσουμε. Όσο ζούσε η μητέρα μου, μπορούσαμε και την αφήναμε κοντά της. Τα ορεινά μέρη της Αρκαδίας από όπου κατάγομαι μπορεί να είναι φτωχά, αλλά είναι ιστορικά μέρη. Ο τόπος μας μπορεί να μην παράγει λάδι, αλλά παράγει μυαλά. Παραδείγματος χάριν, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος και άλλοι 75 Μητροπολίτες κατάγονται από εκεί. Αυτοί δημιούργησαν το κρυφό σχολείο. Μόνο δια της παιδείας έλεγον μπορεί να απελευθερωθεί το έθνος από τους Τούρκους και δια της μορφώσεως να γίνουμε πολιτισμένοι. Σοφές κουβέντες. Εάν τους άκουγαν, θα είχαν αποφύγει όλα στα αιματοχυσίες. Α, Γκαρσόν. Έφτασα, μισό λεπτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που παίρνω μετάθεση και πηγαίνω στα μέρη από όπου κατάγομαι για να διδάξω εκεί. Όμορφα μέρη, Ελπίδα. Μακάρι να αρχώσουν, θα σου κάνει καλό. Θα ξέχνανε και εσύ τα δυσάρεστα του γάμου, θα ξέχνανε και εγώ την καημένη τη Δήμητρα. Ο Θεός να την αναπαύσει. Τα παιδιά μου έχουν ανάγκη από μία μητέρα, αλλά πιο πολύ έχω εγώ ανάγκη από μία σύντροφο. Όμορφα μέρη, Ελπίδα. Ορίστε, τι θέλετε? Δύο αυγά τηγανιτά και μία σαλάτα. Σοκράτη, παιδί μου, τι θα φας? Κοτόπουλο. Κοτόπουλο, όρνηθα. Μάθε επιτέλους να μιλάς. Θα μας φέρετε μία μερίδα όρνηθα, για μένα μία μερίδα ηχθής και δια ποτών ίνων. Από ηχθής έχουμε μόνο γαύρο, κύριε Περικλή. Κρασάκι έχουμε και χύμα και εμφιαλωμένο. Τι θέλετε? Εμφιαλωμένο, ασφαλώς. Μάλιστα. Σχήμα. Σιδέα δημοτική. Γεια μου, Σοκράτη. Έγινες πλέον μεγάλο παιδάκι. Και οι υποχρεώσεις σου μεγάλωσαν και αυτές. Να φροντίσεις, παιδί μου, να ομιλείς καθαρά και με σαφήνεια. Να ξέρεις, αγαπητέ μου, Ιε, ότι στο θέμα της γλώσσης θα επιμείνω πολύ. Οφείλεις να είσαι επιμελής, υπάκουος, σεμνός, αξιοπρεπής και φιλαλήθης. Να τρέφεις σεβασμό στους ανωτέρους σου, να αποφεύγεις τα σκακά συναναστροφάς και να έχεις ως φωτεινόν παράδειγμα τον αριστούχο αδελφό σου Τιμοσθέη. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου, Περικλή. Ελπίζω να ξεπεράσουμε όλα μας τα προβλήματα και δια του γάμου μας να δημιουργήσουμε μια οικογένεια όπως την επιθυμούμε. Προετοιμάζω το έδαφος ώστε τα παιδιά μου να σε δεχτούν καλά. Δυστυχώς δεν θα μπορέσεις να γνωρίσεις τον Δημοσθένη, τον Ζουρομάλη μου, ο οποίος από καιρό σπουδάζει στο εξωτερικό. Το έχω γράψει σχετικώς, όμως θα έχουμε κοντά μας τον Σοκράτη. Έχω κρυφή επιθυμία να τον κάνω ρήτορα, να μάθει να ομιλεί την εθνική μας γλώσσα, την ωραία καθαρεύουσα. Τους μεν ουν των λόγων, ήτας των καλών έχουν συνυποθήκας, ούτως αποδεχόμεθα. Επειδή δε και πράξη σπουδαία των παλαιών ανδρών, η μνήμης ακολουθία προς ημάς διασώζονται, οι ποιητών, οι συγγραφέων φυλατώμενε λόγης, οι δε της αντεύθεν ωφελίας απολυπόμεθα. Ίον ελιδόρη τον Περικλέα, τον εξαγοράστης ανθρώπων. Ως αυτός δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, γνωστοποιείται η τροποποίηση της γλώσσης από καθαρευούσης εις δημοτικήν. Εφ' εξής, η κατωτέρα
η μέση, η ανωτέρα, καθώς και η ανωτάτη εκπαίδευσης δέον όπως υιοθετήσει την οσάνω τροποποίηση. Έσχος! Για κοίταξε προσεκτικά, παιδί μου, γνωρίζεις ποια είναι αυτή η κυρία? Για προσπάθησε να θυμηθείς ποια έρχονταν στο σπίτι μας τα φιλιατρά τότε πριν μας μεταθέσουν και έρθουν εδώ στην πατρίδα μας. Ε? Μπράβο, παιδί μου. Αυτή είναι η καλή μας φίλη, η κυρία Ελπίδα, που σε αγάπησε πολύ και η οποία είχε και αυτή μια ατυχία στη ζωή της. Αυτόν εδώ τον γνωρίζεις? Όχι. Μα είναι δυνατόν, παιδί μου, να γνωρίζεις την Ελπίδα και να μην γνωρίζεις αυτόν εδώ? Ποιον? Μα τι λες, παιδί μου Σοκράτη, τι έπαθες? Ο πατέρας σου είμαι και βέβαια ο πατέρας σου είμαι. Τι παριστάνω εκεί? Μα αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Σοκράτη, θέλεις την Ελπίδα για καινούριο σου μητέρα? Βέβαια, στο λέω κάπως καθυστερημένα, διότι αύριο αφυκνείται. Μου το έχει. Τις προάλλες ένας ψηλός μου την έφερε εδώ. Επιτρέπετε να καθίσω? Βεβαίως. Συνηθισμένος είμαι από κάτι τέτοια. Τόσον καιρό που ταξιδεύω έχουν δει τα μάτια μου. Όμως, πώς να το κάνουμε? Είναι ενοχλητικό. Τόσο εύκολα από αυτόν, επίτηδες το κάνει. Φτάσαμε! Μπα, αυτός θα έχει να κοιμηθεί πάνω από μια εβδομάδα. Φοβάμαι μη χάσει τον προορισμό του. Οπωσδήποτε, στη Γιουγκοσλαβία τον βλέπω. Πού πάτε, μωρό μου? Σκάσε! Ευτυχώς που κατεβαίνω παρακάτω, αλίμονα από εσάς. Κι εγώ εδώ πιο κάτω θα κατέβω. Δεν πάτε στην Αθήνα? Όχι. Αλήθεια το λέτε? Ναι, γιατί? Επιτέλους, άκουσα και κάποιον που δεν πάει στην Αθήνα. Μια ζωή Αθήνα. Αλλάζουνε και εκεί. Μακάρι, αλλά δεν το πιστεύω. Από το 1950 που ταξιδεύω, μια διαδρομή υπάρχει. Αθήνα. Βρε παιδάκι μου, τόσα ωραία μέρη έχει η Ελλάδα. Άμπα, Αθήνα σου λέει. Γιατί πας στην Αθήνα, ρωτάω ένα νεαρό το 1951. Τέλειωσα το γυμνάσιο και πάω να δώσω στη σχολή Ικάρων. Τότε όλοι θέλανε να γίνουν Ίκαροι. Το 1962 ρωτάω δύο νεαρούς. Γιατί πάτε στην Αθήνα αν επιτρέπετε? Μου λέει ο ένας. Πάω να δώσω για αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός. Και εγώ για εργοδηγός, μου λέει ο άλλος. Πιο προσγειωμένα επαγγέλματα το 62. Το 68 μέσα στη Χούντα ρωτάω ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Γιατί πάτε στην Αθήνα αν επιτρέπετε? Μου λένε, αφού φύγανε τα παιδιά μας για να σπουδάσουν, πάμε κι εμείς από κοντά. Μετά τη μεταπολίτευση ρωτάω ένα νεαρό. Γιατί πας στην Αθήνα τόσο μικρός? Θα ήτανε γύρω στα 15. Μου λέει, θα βγάλω τις τελευταίες τάξεις εκεί και παράλληλα θα κάνω φροντιστήριο. Το καινούριο φρούτο, το φροντιστήριο. Όλοι πάνε στην Αθήνα για φροντιστήριο. Τις προάλλες συνάντησε ένα 12χρονο παιδί. Μόλις θα είχε τελειώσει το δημοτικό. Γιατί πας στην Αθήνα, του λέω? Για φροντιστήριο, μου λέει. Αθήνα! Φτάσαμε? Όχι, δεν φτάσαμε, έχουμε καιρό. Συζητάμε εδώ για την Αθήνα. Και εσείς εκεί πάτε, Ναι. Βέβαια, τι ρωτάω, πού άλλο να πηγαίνατε? Και γιατί πάτε αν επιτρέπετε? Πάμε στην Αθήνα γιατί, μια και θα πάει το παιδί σχολείο, είπαμε να το αρχίσουμε και φροντιστήριο. Πρόσχε, τα σκαλιά γλιστράνε. Αυτό είναι. Είναι ακριβώς όπως ήταν παλιά. Διατηρήθηκε όπως μου το άφησε ο πατέρας μου. Πολύ ωραίο.
Μόνο που βέβαια δεν φαίνεται με το μάτι. Έφυγε λίγο από τη θέση του με τους σεισμούς. Πήρε μια κλίση. Οι σκάλες επίσης μετακινήθηκαν και γίνανε λίγο επικίνδυνες. Ελπίζω εσείς μην μην επαναλήφθε. Πάμε πρώτα στο δωμάτιο των παιδιών. Πατάω καλά. Με προσοχή. Ανέβα πρώτα στη και μετά εγώ. Ένας ένας. Σοκράτη, θα τα πάνε και θα μελετάει. Αυτό εδώ είναι η Τζαμαρία. Τώρα προχωράμε μέσα. Αυτό εδώ είναι το υπνοδωμάτιο. Αυτή εδώ η πόρτα μαγκώνει συχνά και δεν ανοίγει. Αναγκαζόμαστε να πάμε βόλτα. Αυτό είναι το χειμωνιάτικο. Εδώ έχει ένα τζάκι. Θα το βλέπεις. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ είναι αυτό που σου έλεγα, το υπνοδωμάτιο που αναγκαζόμαστε και πάμε πόρτα. Μπερδεύτηκες φυσικό. Ποιος την άνοιξε την πόρτα? Πως γκρομάλης μου. Ο Δημοσθένης. Έτσι ήταν μικρός. Δες τα σγουρά του τα μαλλιά. Ο γκρομάλης μου, έτσι τον έλεγα πάντα. Πάμε τώρα πάνω να δούμε και το Σοκράτη που μελετάει, να δεις πόσο μεγάλος. Το φαντάζομαι. Είμαι ανυπόμονη να δω το μικρό μου ρήτορα. Ρήτορα, τι ρήτορα? Ήταν η κρυφή σου επιθυμία. Έτσι θυμάμαι μου είχες πει. Α, ναι. Σοκράτη, να σου γνωρίσω την καινούργια σου μητέρα. Τι κάνεις, Σοκράτη? Τι κακακακακακα... Κακακακα... Μίλησέ μου, αγόρι μου, μην έχεις τράκ. Δεν έχει τράκ, ελπίδα. Τι κάνετε? Ο Δημοσθένης, ελπίδα, ο Δημοσθένης. Δες τα σγουρά του τα μαλλιά. Πάντως μεγάλος, ε. Είναι και μελετηρός. Για δες εδώ. Τι είναι τούτο? Όχι, ελπίδα, δεν είσαι σεισμός. Τρέμει, το σπίτι τρέμει. Αυτό το σχολείο έχει μεγάλη ιστορική αξία. Μπορώ να το χαρακτηρίσω ως κρυφό σχολείο της προσφάτου ιστορίας μας. Εκεί ετοιμάζεται μνημείο, πρόκειται να γίνει τελετή για να τιμηθούν οι πεσόντες του σχολείου μας. Σε αυτό το σημείο οι Γερμανοί εξετέλεσαν 4 μαθητάς, τον γυμνασιάρχη, 2 καθηγητάς και 5 κηδεμόνες. Μαζί με αυτούς εξετέλεσαν και τον Χρήστον Καναβών, σκοπίμος. Ή το κομμουνιστής. Σκοπίμος, δηλαδή? Θέλησαν να δώσουν κομμουνιστική χρειάντη για να συκοφαντήσουν και να μειώσουν τον αγώνα του σχολείου μας. Η τελετή του μνημασίου αποτελεί αναγνώριση του ιστορικού ρόλου του σχολείου μας. Η θυσία των μαθητών τονίζει τις υποχρεώσεις όλων μας και ειδικώς της πολιτείας. Δυστυχώς πάρα πολύ λίγοι μαθητές απόμειναν. Περνάμε μεγάλη κρίση και το κακό είναι ότι έχει δυσμενείς επιπτώσεις κυρίως επί των μαθητών. Είσαι φοβάσαι τις σκάλες, είναι γερές, δεν έχουμε πρόβλημα με τις σκάλες. Εδώ μόνο ένα πρόβλημα έχουμε, πρόβλημα αντιχύσεως. Ω, ενοχλεί κάπως τα αυτιά. Η συμβολή σου εδώ, ελπίδα, πρέπει να είναι σημαντική. Θα με απαλλάξεις κάπως από τον υπερβολικό φόρτο εξουσίας που έχω. Άλλωστε, φοβάμαι ότι για πολύ καιρό ακόμα θα εξακολουθώ να εκτροφέρει ένα σκάφο και αυτό με κουράζει πολύ. Ω! Αυτή είναι η πρώτη τάξη που είναι το μεγάλο δράμα σχολείου και το δικό μου δράμα.
Σήκωνε τον πίνακα για λίγο. Ολομένα σηκώνω τα τελευταία, κύριε καθηγητά. Τι θα γίνει? Ο Μπαρούνιας, ο Κασικολιάς, ο Παχριστόφορος, η Λάπα, η Καναβού, η Μπούσουλα και η Κονιέρη. Η νέα σας καθηγήτρια, η κυρία Παπαχριστοφόρου, θα σας διδάσκει το μάθημα των νέων ελληνικών και της εκθέσεως. Εγώ θα εξακολουθώ να σας διδάσκω αρχαία και λατινικά. Απαιτώ σεβασμόν, υπακοή και συνέπεια στις υποχρεώσεις. Όπως ξέρετε, πλησιάζουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και δεν επιτύχετε αυτό που επιδιώκει ο καθένας σας. Πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας. Είτε βάλουμε τα δυνατά μας είτε όχι, χιάστηκε η φορά δασταλώνει. Λοιπόν, το πρόγραμμα λέει ότι έχετε έκθεση. Το θέμα θα σας το ορίσει η καθηγητριά σας και από ό,τι ξέρω έχει μια πολύ ωραία ιδέα. Χαίρομαι που θα διδάξω σε αυτό το ιστορικό σχολείο. Έχω μεγάλη επιθυμία να μελετήσω την ιστορία του, να γνωρίσω εσάς και τον τόπο σας. Πιστεύω ότι οι εκθέσεις σας θα μου δώσουν μια εικόνα για αυτόν τον τόπο, στον οποίο θα μείνω και θα διδάξω. Δηλαδή το θέμα της εκθέσεως είναι πώς βλέπουμε την πόλη μας. Κυρίως εκείνο που θέλω να μάθω είναι ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της πόλης. Δηλαδή σε τι διαφέρει από τις άλλες επαρχιακές πόλεις. Λοιπόν, εγώ τώρα φεύγω. Γεια σας. Α. Έχει υπόψη ότι αυτό κάθε μισή ώρα γεμίζει και πρέπει να το αδειάσουμε. Και πρόσεχε τα μπουριά, Δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείς. Πέφτουνε, αλλά τα στερεώσαμε και φέραμε το τραπέζι πιο εδώ. Ωραία. Λοιπόν, καλή αρχή. Ευχαριστώ. Α, Καναβού, δεν ήταν να έρθει ο κηδεμόνας σου σήμερα? Όχι, κύριε, αύριο. Ωραία. Αγαπητή ποιμένη μου Χρυσάνθη, είναι το τρίτο γράμμα που σου γράφω και δεν έχω πάρει ακόμα την απάντησή σου. Όπως σου έγραψα και στα δύο προηγούμενα, αυτό που αισθάνομαι για σένα είναι ένα αίσθημα πολύ, πολύ σοβαρό. Σε αυτό το γράμμα μου θέλω να με απαντήσεις, να ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Οι πρόγονοί μας είχαν μεγάλη καλαισθησία. Γι' αυτό έκτισαν την πόλη μας στο πιο όμορφο μέρος της περιοχής. Την έκτισαν στην πιο ωραία κορυφή του βουνού. Είναι τόσο αρμονικά δεμένη με το τοπίο που όποιος τη δει από μακριά νομίζει πως είναι προέκταση της ίδιας της φύσεως. Όταν την πλησιάσει κανείς και μπει μέσα σε αυτή, δεν ξέρει τι να πρωτοθαυμάσει. Την αισθητική και αρχιτεκτονική της αρμονία ή το παραδοσιακό της χρώμα. Στα ωραία της σοκάκια συναντάς γραφικούς και καλοσυνάτους γέροντες. Η πόλη μας έχει χτιστεί πάνω σε μια από τις κορυφές του βουνού. Εκτίστηκε εκεί κυρίως για ασφάλεια από τις επιθέσεις των εχθρών. Τα στενά της καντούνια ήταν κάποτε γεμάτα ζωή. Τώρα μόνο κάποιο απελπισμένο γεροντάκο μπορεί να συναντήσεις. Οι λίγοι που απόμειναν ασχολούνται με τη φτώχεια τους. Επειδή στο χωριό δεν υπάρχει γιατρός, όταν αρρωστήσει κανείς, υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη είναι να ρωτήσουμε τους τουρίστες. We need a doctor. Yes, please, a doctor. A doctor. We need a doctor. Are you a doctor?
We need a doctor. Yes, a doctor. No doctor. Italia. No, a doctor. No doctor. Τουλάχιστον υπάρχει καμία ασπιρίνη. Και η δεύτερη είναι να καλέσουμε ένα ελικόπτερο να τον μεταφέρει επιγόντως στην Αθήνα. Όσο για εμάς τους νέους, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα. Η Καναβού και η Μπούσουλα αναγκάζονται να δουλεύουν. Βέβαια αυτές μαθαίνουν και μια τέχνη. Η Κόνιαρη είναι παπαδοκόρη και είναι υποχρεωμένη να γιάσει. Του Σοκράτη του παραδίδονται καθημερινώς μαθήματα ορθοφωνίας. Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσε. Πες το παιδί μου, πες το. Ουδείς γάμ. Μετά από όλα αυτά είναι επόμενο ο Σοκράτης να αποτελεί μια ειδική περίπτωση. Τον Κατσικολιά τον ξέχασαν οι γονείς του όταν έφυγαν μετανάστες και ζει με τη θεία του. Θεία! Μόνο η Λάπα έχει δέσει το γαϊδαρό της. Είναι κόρη τραπεζίτη. Εμένα ο πατέρας μου, από τον καιρό που το θυμάμαι, λέει όλο το ίδιο. Μάθε παιδί μου γράμματα. Η πόλη μας είναι χτισμένη σε μια ορεινή και άγωνη περιοχή, σε μια φτωχή περιοχή. Οι δουλειές είναι λίγες και οι ανάγκες πολλές. Γι' αυτό το λόγο, οι περισσότεροι κάτοικοι αναγκάζονται να φεύγουν. Άλλοι στις μακρινές, άλλοι στις γύρω περιοχές. Κάθε χρόνο κατεβαίνουν στον κάμπο της Τριφυλίας για να δουλέψουν στο μάζεμα των ελιών και να βγάλουν το λάδι της χρονιάς. Μην τους δίνεις θάρρος, Ελπίδα. Θα σου πάρουν τον αέρα. Πρόσεξε τη Χρυσάνθη Καναβού. Έχει σχέση με τον Καναβό αυτόν που έλεγες ότι... Ναι, είναι παππούς της. Δυστυχώς του έμοιασε. Σε παρακαλώ, μην δίνεις την έκθεση στο Σοκράτη. Ευχαριστώ. Η πόλη μας βρίσκεται σε μια από τις κορυφές του βουνού. Μοιάζει σαν Σαμάρι. Αυτοί που την έχτισαν πίστεψαν ότι όσο πιο ψηλά τη χτίσουν τόσο πιο κοντά θα είναι στο Θεό. Σκοπός τους ήταν να μοιάσουν του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τους μεταμόρφωσε όλους σε παπάδες διάκους καλόγερους. Το χωριό μας έχει τόσους παπάδες και μητροπολίτες όσους όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει πήξει από εκκλησίες, μοναστήρια, εκκλησάκια, παρακλησάκια. Κάθε 10 μέτρα είσαι αναγκασμένος να κάνεις το σταυρό σου. Η Παπαδοκρατία έχει αφορήσει την Επανάσταση του 21. Στο μοναστήρι της Εμιαλούς ένας καλόγυρος επρόδωσε τους κολοκοτρονέους, τους Τούρκους, οι οποίοι τους σκότωσαν όλους εκτός από τον Θόδωρο. Γι' αυτό ο Θεός μας ετιμώρησε και όλο το χωριό είναι καταδικασμένο να ψέλνει. Η καζούσα έφτασε, όποιος φάει από το γαύρο πάει στον παράδεισο. Τους διηρημένους στη σώμαση και εσύ... Μα λέει εξωφρενικά πράγματα. Πρέπει να είμαστε αυστηροί με το Σοκράτη. Αντιδρόμος! Αντιδρόμος. Θα είναι γράμμα από το δημοσταίνη.
Αντωνάς. Καλημέρα, παιδί. Έχετε ένα γράμμα και ένα δέμα από τον κύριο Δημοσθένη. Πάρτε μια υπογραφή. Ευχαριστώ, παιδί. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Αντίος. Αντίος, γεια. Δημοσθένη μου. Δημοσθένη μου. Τόσα χρόνια. Ελπίδα, τα γυαλιά μου. Ο Δημοσθένης μας έστειλε γράμμα, Ελπίδα, ως γουρομάνης μου. Σεβαστέ μου πατέρα, μητέρα και μικρέ μου αδελφέ Σοκράτη. Είμαι καλά, εύχομαι το ίδιο και για σας. Δεν σου παγόρι μου να μην τα ξαναφορέσεις. Γιατί δεν συμμορφώνεις? Βγάλτα αυτή τη στιγμή και κάτσε να ακούσει το γράμμα του αδελφού σου. Κάτσε κάτω, σου είπα. Δεν σε ενδιαφέρει γάιδερ να μάθεις τη γράφη ο Δημοσθένης. Βγάλτα, παιδί μου, δεν ακούς. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι τέλειωσα τις σπουδές μου με πλήρη επιτυχία. Εντός των ημερών καταφθάνω για να μείνω πλέον μαζί σας για πάντα. Σας στέλνω συστημένη φωτοτυπία της μελέτης μου, η οποία αναγνωρίστηκε από ειδική επιστημονική επιτροπή ανωτάτου επίπεδου σαν εμπεριστατωμένη και πλήρως εφαρμόσιμη. Το έγκυρο και γνωστό περιοδικό Economist αφιέρωσε 4 σελίδες δημοσιεύοντας τα κυριότερα σημεία της μελέτης μου, συνοδεύοντάς τα από τα πιο κολακευτικά λόγια. Εσωπλείω φωτοτυπία αυτής της δημοσίευσης. Σεβαστέ μου πατέρα, αυτή τη μελέτη θα την υποβάλει στο Υπουργείο Βιομηχανίας για να πάρει σειρά. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι έχω κάποια ανησυχία. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχει την ανάλογη αναγνώριση. Πάντως, επιθυμώ τη γρήγορη και πλήρη δικαίωση της μακρόχρονης και κοπιαστικής σπουδής μου. Ελπίζω, σεβαστέ μου πατέρα, να είσαι περήφανος για το γιο σου. Με τις οικογένειες. Ευχαριστώ φίλοι μου για την τιμή που μου κάνετε, αλλά δυστυχώς μου είναι αδύνατο να χαρώ μαζί σας και να διασκεδάσω τόσο πολύ όσο εσείς. Κοιτάζω το σχολείο απέναντι έτσι έρημο και μελαγχολικό.
Και όσο σκέπτομαι ότι μπορεί να κλείσει λόγω ελλείψεως μαθητών, μου είναι δύσκολο να χάρω. Τι είναι αυτά που λες απόψε, Περικλή? Πώς θα κλείσει το σχολείο? Εμείς εδώ τι κάνουμε? Νομίζεις πως θα τα αφήσουμε να κλείσει? Θα κάνουμε τα πάντα για να μην κλείσει. Άντε, γεια σου. Ελπίζω να διασκέδασες απόψε λιγάκι. Ναι, Περικλή, αρκετά. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να δώσω μια ευχάριστη νότα στη ζωή μας, καλή μου ελπίδα. Σε ευχαριστώ, Περικλή. Μην ανησυχείς όμως. Είμαι συνηθισμένη στη ζωή της επαρχίας. Κάθε Κυριακή θα κάνουμε ένα περίπατο από τη μία άκρη της πόλεως έως την άλλη. Μια φορά την εβδομάδα θα μας επισκέπτεται ο πρόεδρος της κοινότητος. Μια άλλη θα τον επισκεπτόμεθα εμείς. Και τις υπολείπους ημέρες θα τις περνάμε ευχάριστα οι δυο μας μελετώντας κατοίκον. Το χειμώνα θα λάβουμε και το τζάκι. Κάνα κεντράκι δεν έχει εδώ πέρα? Έχει, αλλά δεν είναι αρκετά σοβαρό για μας. Ξέρεις, δεν θέλουν. Και εγώ τι θα τους πω τώρα? Περίμενε πρώτα να δεις τι θα σου πούν αυτοί και μετά βλέπεις τι θα τους πεις κι εσύ. Ο κύριος Λυκιάρχης σας κάλεσε εδώ για να σας ενημερώσει σχετικά με τη συμπεριφορά της κόρης σας. Πριν μερικές μέρες στο αμφιθέατρο, η κόρη σας ξεκίνησε μια πολιτική συζήτηση με τους συμμαθητάς της. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ανέπτυξε μια θεωρία ότι το σχολείο αυτό υπήρξε ορμητήριο των ανταρτών και πως ο παππούς της ήταν ο επικεφαλής και ο πρωτεργάτης. Πως τι το είπε? Ναι. Επειδή και στο παρελθόν έχει ακουστεί να ξαναλέει τα ίδια πράγματα, ο κύριος Λυκιάρχης παρακαλεί να σταματήσουν αυτές οι κουβέντες, γιατί και το σχολείο και την ιστορία του προσβάλλουν. Εάν επαναληφθεί, θα αναγκαστεί να την τιμωρήσει αυστηρά. Τι έγινε, πατέρα? Πήγαινε στο μάθημα τώρα. Κύριε Καραβέ, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Πολύ ευχαριστώ. Έχετε πάει ποτέ στη Φιλιατρά? Στα Φιλιατρά πολλές φορές. Παλιά πηγαίναμε και ραβδίζαμε τις ελιές. Μήπως είστε από εκεί, κάτι μου θυμίζετε? Ναι, από εκεί είμαι. Είχατε μαζί σας τότε και ένα κοριτσάκι. Χρυσάνθη. Ναι, την είχαμε πάρει μια φορά μαζί μας. Τώρα θυμάμαι. Είσαστε η δασκάλα που είχαμε έρθει και μαζέψαμε κάτι ελιές τότε. Τι λες, ρε παιδί μου? Εσύ, Χρυσάνθη, με θυμάσαι καθόλου? Ναι, κάτι θυμάμαι, κυρία. Ασφαλώς είχες χάσει τη χρονιά σου τότε. Ναι, έχασα μια χρονιά. Χαίρομαι, Χρυσάνθη, που μπόρεσες να συνεχίσεις το σχολείο. Ήσυχα, ήσυχα. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Πριν μερικά χρόνια, δια την ιεράν αποστολή της παιδείας, τέσσερις μαθητές
Τέσσερα παλικαράκια σαν και εσάς πρόταξαν τα νεανικά τους σπίτια και πρόσφεραν την ίδια τους τη ζωή, κάνοντας το σχολείο μας φωτεινό σύμβολο της λευτεριάς και αστήρευτη πηγή της μαθήσεως και της γνώσεως. Στα κατοπινά χρόνια, ένα άλλο Ελληνόπουλο σαν και εσάς πέρασε από τα ιστορικά αυτά θρανία. Είχε τις ίδιες ανησυχίες με εσάς, τα ίδια ερωτήματα, τις ίδιες δυσκολίες. Πήρε τα εφόδια αυτά που δίδει σε κάθε συνεπή μαθητή το σχολείο και διέπρεψε στο εξωτερικό. Έγινε σπουδαίος επιστήμον. Λοιπόν, έλατε το πουλάκι τώρα. Πώς κάνει παιδιά το τζιτζίκι? Πιστεύω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα, γιατί να βλέπω ξενιτιά κι άλλη μόνο σε μένα. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Στη ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει, ξημερώνει κι η πονεμένη μου καρδιά πόνει και δε με ερώνει. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Έχετε για ψηλά βουνά και εσείς κοντοραγούλες, οι καμπί με τα λουλουδά και δροσερές βρυσούλες. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, ώσπου να ξεψυχήσω, γιατί μακριά από σένα, ναι, ναι, μπορώ να ζήσω. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εσάς και την εφημερίδα σας, να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Δήμαρχο και τους συναδέλφους μου που εδέχσαν να παρευρεθούν εις μίαν τόσο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Θα ήθελα και επίσης... Έρχεται! Ο Δημοσταίνης! Όχι, στον Δημοσταίνης! Προσγειώθηκε τώρα! Τόσα χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή. Το λέω πουθενά, Έλπιδα? Όχι, είναι λίγο μακριά ακόμα. Άλλωστε εγώ τον έχω δει μόνο στις φωτογραφίες. Θα τον γνωρίσεις, θα τον γνωρίσεις αμέσως. Απ' τα σουρά του τα μαλλιά. Πάμε κάτω στην αίθουσα αναμονής. Να τον δούμε από κοντά. Πάμε. Ελάτε! Λάτος, πατέρα! Πού τον βλέπεις, παιδί μου, πού είναι? Λάτος αυτός με το κόκκινο πουκάμισο! Αυτός με το καρό! Αυτός ο φαλακρός! Χάσου μίασμα! Πού είναι αυτός ο γιος μου? Πατέρα! Παιδί μου...
Είμαι υπερήφανη που ένα Ειρηνόπουλο, χωρίς να λογαριάσει κόπους και θυσίες, αφιέρωσε όλα τα νεανικά του χρόνια ή στην επιστημονική μόρφωση με σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα. Δι' αυτό εμείς οι υπεύθυνοι, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη του προσφορά, θα τον ανταμείψουμε αναλόγως. Αγαπάω και θέλω να... Θέλω να... Να σου πω ότι σας αγαπάω και... Σοκράτη! Ναι! Σοκράτη, πάω στη βιβλιοθήκη. Θέλεις να πάμε μαζί? Να περάσουμε πρώτα και από το εργαστήριο που δουλεύει η Χρυσάνθη. Νομίζω δεν θα αρέσουν στη Χρυσάνθη. Γεια σας. Γεια. Γεια σας. Άλλα κορίτσια που είναι. Γιορτάζει η Χρυσάνθη σήμερα. Α, χρόνια της πολλά. Πάμε κι εμείς. Ελάτε κυρία, θα πάω κι εγώ σε λίγο. Και πάνω και ελάτε να πάρετε και πάνω φρουτάκι. Και οι οργανωμένες. Ε, κοπιέστε. Έλα, πιούμε και ένα ποτηράκι. Έλα, το συγκρίσουμε. Έλα, απόψε μου γιορτάζει η κόρη μου. Ελάτε απόψε, άντε. Να τη χαίρεστε, κυρία Καναδέ. Να σε καλά. Τι γίνεται, παιδιά? Δεν σας βλέπω να διασκεδάζετε. Διασκεδάζουμε, αλλά θέλουμε να πούμε για τίποτα εξωσχολικό. Μπορούμε να μιλήσουμε. Ελεύθερα. Κυρία, μπορούμε να σας ρωτήσουμε διάφορα πράγματα, τώρα που είναι ευκαιρία. Τι πράγματα? Να, διάφορα προβλήματα που μας απασχολούν. Τώρα εδώ? Ναι, κυρία, τώρα που σας έχουμε μαζί μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάπου αλλού. Μα πού να την κάνουμε? Εσείς μας λέτε πως αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συζητάμε εκτός μαθήματος. Κάντε μας τη χάρη, κυρία. Μα θα χαλάσουμε τη γιορτή, δεν είναι σωστό. Τι θα χαλάσετε, από εμάς είστε ελεύθεροι. Πείτε ό,τι θέλετε. Αφού το θέλετε, παιδιά μου. Τότε πάμε μέσα, παιδιά. Το πρόβλημά μας είναι τι κάνουμε μετά το λύκειο, κυρία. Είναι σωστό το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων? Είναι σωστό να γίνεται η εκλογή του επαγγέλματος με βάση τη βαθμολογία? Γιατί το σχολείο δεν μας βάζει μέσα στη ζωή?
να ξέρουμε κι εμείς τι δρόμο θα τραβήξουμε. Για την τεχνική παιδεία, τι λέτε κύριε? Έτσι όπως λειτουργεί, ποιον εξυπηρετεί? Εμάς τους νέους, τον τόπο μας? Δεν θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να γίνει εδώ μια σχολή φαντουργίας? Να αξιοποιηθεί αυτός ο τόπος που έχει τόση γνώση και παράδοση γύρω από αυτή την τέχνη? Γιατί κυρία η ιστορία που διδασκόμαστε έχει ανακρίβειες? Πού έχει ανακρίβειες? Και πού δεν έχει κυρία? Δεν μας λέει ότι το Πατριαρχείο ήταν υπέρ της επανάστασης του 21, ενώ είναι γνωστό ότι την είχε αφορήσει? Γι' αυτό και ο καλόγερος πρόδωσε τους τους κολοκοτρονέους. Τους Τούρκους. Και ούτε μια λέξη πώς απελευθερωθήκαμε από τους Γερμανούς. Ποιος τους πολέμησε? Ποιος αντιστάθηκε? Μα είναι πρόσφατο γεγονός στην ιστορία μας. Τι θέση όμως θα πάρει το σχολείο τώρα, στο μνημόσυνο που θα γίνει? Αυτό γίνεται για να τιμηθεί ο αγώνας που κάνανε κατά των Γερμανών. Ναι, αλλά μέσα στους σκοτωμένους ήταν και ο παππούς μου, ο Χρήστος ο Καναβός, που ήταν στο ΕΑ Μιλάς. Να, αυτός εκεί πίσω στη φωτογραφία. Εδώ είναι στα Αμπελάκια. Πήγαινε συχνά εκεί και μελέτα για την ιστορία του συνεταιρισμού και της νηματουργίας. Ποια πρέπει να είναι η θέση του εκπαιδευτικού, κυρία, σε όλα αυτά? Πρέπει να ξέρει, να έχει κάποια γνώμη, να συμμετάσχει, να ξέρει να το συζητάει και να βοηθάει αν παραστεί ανάγκη. Κυρία, αν αυτά που πιστεύει ένας εκπαιδευτικός είναι αντίθετα με αυτά που του βάζουν να διδάξει, τι πρέπει να κάνει? Και αν αυτός ο εκπαιδευτικός καταλάβει μια μέρα ότι τον χρησιμοποιούν, τι πρέπει να κάνει? Ο πατέρας μου ήταν υφαντουργός. Ήξερε πολλά πράγματα γύρω από την υφαντουργία. Και το όνειρό του ήταν να κάνει ένα σύνδεσμο υφαντουργών εδώ στον τόπο. Πίστευε πως ο μόνος τρόπος για να αξιοποιηθούν οι αργαλοί που ήταν πολύ τότε και να αναπτυχθεί η υφαντουργία ήταν η ένωση όλων των αργαλιών. Επειδή ήταν αριστερός, έβρισκε πολλά εμπόδια και μερικοί μάλιστα τον μισούσαν. Στην κατοχή τον συνέλαβαν τα τάγματα ασφαλείας και τον παραδώσαν στους Γερμανούς. Και αυτοί τον σκότωσαν εδώ στο σχολείο. Διοικητής των ταγμάτων ασφαλείας ήταν ο πατέρας του σημερινού υπουργού Παπαδόκιμος. Και αυτός που τον πρόδωσε και τον παράδωσε στους Γερμανούς, τώρα έχει φορέσει λάσα και κάνει τον καλόγερο. Εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί τότε, μαθητής. Και τα θυμάμαι όλα σαν να ήταν εχθές. Αν λέω καμιά φορά στο παιδί μου ότι έχει να το κρατάει μέσα της, είναι γιατί τράβηξα πολλά. Σε όποιο σχολείο και να πήγε να θυμάμαι, ερχόταν η αστυνομία και με διώχνε. Τα 5 γράμματα που έμαθα τα έμαθα και αυτά κυνηγημένος. Για μένα τότε ήταν το κρυφό σχολείο. Κάποτε θυμάμαι με βάλανε να υπογράψω δήλωση. Να γράψω για τον πατριωτισμό των Ελλήνων και να πω ότι πατριώτες ήταν αυτοί και ο πατέρας μου ήταν προδότης. Εγώ έγραψα την αλήθεια. Πατριώτες ήταν αυτοί που κάναν αντίσταση και όχι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Με διώξαν από το σχολείο. Ο τόπος μας θα μπορούσε να βγει από τη φτώχεια. Μέσα σε κάθε ένα από τα παραδοσιακά σπίτια της πόλης μας υπήρχε το σπέρμα της ζωής και της ανάπτυξης του τόπου. Υπήρχε ένας αργαλιός που ήφαινε μέρα νύχτα. Όμως οι ιδέες που είχαν αυτοί που επικράτησαν ήταν αντίθετες με την πρόοδο και την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Thank you.
Ελλάδων στην ιστορική μάχη της 30 Αυγούστου 1948 κατά των αναρχοκομμουνιστών λίστων συμμοριτών και τρομοκρατών. Είχε πρίξει και ο Περικλής με τους γιους του. Ορίστε η γη του. Επιστήμονας να σου πετύχει. Τώρα τι σώει επιστήμονας είναι αυτός που παίζει τάδι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εξάρας. 6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο. 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο. 6 χρόνια στο εξωτερικό. Τριακιά σας. Μωρέ, μπράβο. Εσύ παίρνεις άνετα τα τάβλη. Δεν χρειάζεται να πας στο πανεπιστήμιο. Μην τα παραλές. Το δίπλωμα χρειάζεται. Βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, αδικήθηκε και λιγάκι. Σιγά καημένε. Τι αδικήθηκε? Έχει κανείς προηγούμενα μαζί του? Να και ο πατέρας. Αν ένας επιστήμονας σαν τον Δημοσθένη δεν βρίσκει δουλειά, κυρία, εμείς τι κάνουμε? Πάντως, κυρία, ξέρω κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έχω μάλιστα ένα ξάδερφο που σπούδασε στην Ιταλία. Και τώρα κάθεται. Ποιοι είναι οι βαθύτεροι λόγοι, γιατί το κάνανε αυτό? Τι λες εσύ, Ελπίδα? Περιμένω να γίνει το μνημόσυνο, Πάτερ. Εκείνη την ημέρα θα τους πω. Άλλοι θυσίασαν τα καλύτερά τους χρόνια, δώσανε τη ζωή τους για το σχολείο. Θα τους πω, έχετε υπόψη σας ότι ο Δημοσθένης παίζει τάβλη? Τάβλη. Διέλυση. Δηλαδή βαράμε καμπάνα. Γιατί να μην τη βαράμε?